Πάμε και στη Χαλκίδα για να έρθουμε εδώ στην. Στον δήμαρχο της Χαλκίδας, τον κύριο Παγώνη. Ναι. Γιατί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι. Η Χαλκίδα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των βροχών. Αναβλύζει νερό, αναβλύζει νερό από κάτω η γη. Ναι. Πάμε να καλημερίσουμε τον δήμαρχο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γιακουμή. Καλημέρα, κύριε Γκάτσο. Καλημέρα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί στην πόλη σας? Στην πόλη μας, ένα κομμάτι της πόλης μας, γιατί η υπόλοιπη λειτουργεί. Mm-hmm. Και μάλιστα ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε και το Σαββατοκύριακο στις αποκριάτικες εκδηλώσεις μας με το θαλασσινό καρναβάλι, χιλιάδες επισκέπτες. Ναι, αλλά το θαλασσινό καρναβάλι θα γίνει και εκεί που έχει πλημμυρίσει ο τόπος, έτσι. Ένα κομμάτι της πόλης, το οποίο είναι σε μια έκταση περίπου χιλίων επί χίλια, να το υπολογίσετε, έχει πληγεί από ένα πλημμυρικό φαινόμενο, το οποίο φέτος είναι ιδιαίτερα έντονο. Mm-hmm. Όπως είπατε κι εσείς, η γη αναβλύζει νερό, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει σπίτια, να έχουν κατασταθεί καλλιέργειες, να έχουν καταστραφεί ακόμα και υποδομές. Οι δρόμοι, κάποια κομμάτια των δρόμων έχουν πλημμυριστεί από νερό σε ύψος πάνω από ένα μέτρο, με αποτέλεσμα να είναι εύκολη. Είναι πάνω σε ρέματα χτισμένα αυτά τα σπίτια. Συγγνώμη τώρα που σας ρωτώ. Κοιτάξτε, η περιοχή ήταν μια λεκάνη απορροής. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν ρέματα, υπάρχουν απολές, υπάρχουν και κανείς δεν φρόντισε μέχρι τώρα τα ρέματα αυτά να κλείσουν, κύριε Δημάρχε. Τόσοι τα ρέματα αυτά, κάποια από τα ρέματα αυτά λειτουργούν. Μάλιστα. Κάποια έχουν κλειστεί. Έχει έρθει το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Περιμένω την πρότασή τους. Μέχρι τότε έχουμε βάλει αντλίες να αντλήσουμε ό,τι μπορούμε, ας πούμε, για να απαλύνουμε το πρόβλημα. Δεν λύνεται βεβαίως έτσι. Θέλει πολύ μεγάλα έργα υποδομής. Είναι ένα θέμα όμως που απασχολεί την περιοχή. Βεβαίως. Κατά καιρούς έντονα, κατά καιρούς όχι. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Το ζήτημα επίσης είναι ότι 3 χιλιόμετρα μέσα από τη θάλασσα, στην περιοχή αυτή, το νερό δεν είναι από πηγές ούτε βρόχινο, είναι υφάλμηρο. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι από κάτω προφανώς υπάρχει θάλασσα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημάρχε. Ας ελπίσουμε να γίνουν κάποια έργα για να μην βλέπεις τώρα να εγκαταλείπουν τα σπίτια.